Σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας εξέφρασε την καταδίκη για την επίθεση κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη στις επετειακές εκδηλώσεις για τη γενοκτονία των Ποντίων. Όταν είδα πρώτη την εικόνα, πρέπει να ήμουν μία από τους πολλούς που έβλεπα έναν ανήμπορο ηλικιωμένο, όσο και να είναι δήμαρχος, και με πόση καρδιά. Δεν μας πρέπει η τιμή αυτό το θέαμα. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Δεν μπορεί να υποκαθίσταται ο δημόσιος διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και τα επιχειρήματα με επιθέσεις τέτοιου είδους και λυπούμεθα γιατί είχαμε προειδεάσει και είχαμε προειδοποιήσει για τα φαινόμενα αυτά. Αποτελεί, λέω πάλι από ό,τι φαίνεται, ενέργεια ενός οργανωμένου σχεδίου ενάντια στον κύριο Δήμαρχο. Το πιο σημαντικό είναι το να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της γνώμης και της ελευθερίας του λόγου. Σε αυτή την περίπτωση, για μένα, βρίσκει εφαρμογή η φράση του Βολταίρου «Διαφωνώ με τις απόψεις σου, όμως θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα να το δέσω». Πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι υπάρχουν φωνές σήμερα που επιχαίρουν με τέτοια γεγονότα. Βλέπουμε την ευαισθησία ενάντια σε βιοπαγίες και σε άλλα άτομα που γίνονται τέτοια γεγονότα, γιατί το περιβάλλον μου, το πανεπιστημιακό, έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια πολλές συνεργητές και καθηγητές και θα έπρεπε να καταδικάσουμε, αλλά και άλλους και άτομα που έχουν κάποια θέση και ένα βήμα στην κοινωνία. Είναι σωρή επιθέσεων. Αυτές οι επιθέσεις και από τον Δήμαρχο χθες γίνονται πραγματικά με την ανοχή της αστυνομίας. Υπάρχουν θύλακες συνομαζευτικοί στην αστυνομία, οι δεν έχουν εκλογή και ήταν ακούσαν. Μοναδική παραφωνία στη συνεδρία αποτέλεσε η θέση της Ελληνικής Αυγής. Οι επιλεκτικές ευαισθησίες δημιουργούν τέτοια φαινόμενα, διότι ζούμε δυστυχώς, θέλω να το λέω, σε μια κοινωνία με έντονα φαινόμενα βίας καθημερινά. Ωστόσο, δεν έλειψε και η ένταση μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων. Κύριε Χρυσομάλη, δεν έχετε το λόγο.